πρέπει να βάλει τρεις ομάδες τουλάχιστον κάτω από αυτόν για να μπορέσει να παραμείνει και την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Προηγούμενη αγωνιστική, υπενθυμίζουμε, ενώ τώρα έγινε η σέντρα. Πολλά και δικαιολογημένα παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία αφύπνισαν, έπαιξαν αφυπνιστικό ρόλο. Δούμε το Ροβίθι. Θα κόψει με πολύ ωραίο τρόπο, θα γίνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Βρετός αφήνει για τον Γκίνι. Προσπαθεί για το Ροβίθι, μέσα στην περιοχή ο Ροβίθις θα κάνει το αριστερό σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Και πάλι ο Βρετός θα στήσει την μπάλα για την εκτέλεση του δεύτερου συνεχόμενου κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Έγινε το γυριστό από τον Ροβίθι και στον κόλ. Το 1-0 για την ομάδα του Γιούχα, με αυτό το δεύτερο, η δεύτερη εκτέλεση κόρνερ για Λούσης. Λένε χέρι εκεί και πέναλτι. Πέναλτι για τους πράσινους για να κάνουν το 2-0. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, ο Γιαλούσης με το δεξί. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Γιούχτας Τιμπάκη 2-0. Τώρα για τον Γκελοσάνη. Πατάει περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τελικά το σούτ που έγινε από τον Μεϊρέλες, μπλόκαρε όμως ο Χρήστου. Βρετός Γκίνι, Βρετός αλλάζουν την μπάλα. Είναι ο Ροβίθις τώρα που κινείται από την αριστερή πλευρά, είναι μαζί με τον Καμνέλιους. Μπαίνει στην περιοχή ο Ροβίθις, να δούμε, θα βγάλει για τον Βρετό, θα κάνει το σούτ. Εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε, έγινε το σούτ από τον Γκίνι και το 3-0 από τον Ροβίθι. Βρίσκεται κοντά στην κορυφή. Έχουμε το σφύριγμα της λήξης τελικά σε μια προσπάθεια τόνωσης της επιθετικότητας της ομάδας από τον Μιχάλη Κουτεντάκη. Το Τιμπάκι που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Γκοσίλβα έκοψε. Γιαλούσης, για να δούμε, είναι ο Δουλγεράκης με το Ροβίθι. Ο Ροβίθις θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Θα μπλοκάρει ο Μαράκης. Καλή φάση για την ομάδα του Γιούχτα με την έναρξη του δευτερού μέρους. Έγινε κάτοχος της μπάλας εκεί, κέρδισε στη μονομαχία τον Δουλγεράκη και έκανε το σούτ πλασέ με το αριστερό. Να δούμε τον παραθύρα. Βακράκος μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ γκολ. Το Τιμπάκι στην επόμενη φάση με τον Βακράκο. Κίνος για τον Ροβίθι. Με τον Καμνέλιους μέσα στην περιοχή. Κάνει τρίπλες. Θα στρώσει την μπάλα και το 4-1 για την ομάδα του Γιούχτα. Με την πολύ ωραία προσπάθεια του Ροβίθι να στρώνει στον Αζίζη, ο οποίος είχε προωθηθεί με το δεξί, εκείνος έκανε το 4-1. Αζίζη περνάει για το Ροβίθι, εκείνος για το Βρετό, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στην περιοχή να δούμε ο Νύκταρης και μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 5-1 από τον Ροβίθι. Αρχηγός του Τιμπακίου που έχει πολύ δυνατό πόδι. Ρουθιανάκης. Καλοχτυπημένο. Με διπλή προσπάθεια ο Χρήστου θα μπλοκάρει. Ωραία η προσπάθεια. Ο Αζίζ είναι μέσα στην περιοχή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια και το σούτ από τον Ροβίθι. Το 5-1 για τους γηπεδούχους. Αυτή την εκτέλεση του φάουλου. Ο Νύκταρης με τον Ψαρά, ο Νύκταρης με το δεξί τελικά. Καλοχτυπημένο, ο Δημαράκης θα μπλοκάρει. Τσαμαντιώτης θα κοπεί από το Λούσι. Δεν υπάρχει κανείς εκεί και παράλληλα έχουμε το σφύριγμα της λήξης από τον Κουκλάκη. Τελικό αποτέλεσμα στις Αρχάνες, Γιούχτας Τιμπάκη 5-1.